Το κρεσέντο των μεταγραφών της Ποδιακής Νεολαίας Αράχου συνεχίζονται και σήμερα. Μια μέρα μετά το κλείσιμο του τερματοφύλακα Γιώργου Κύρου, έχουμε μια νέα μεταγραφική είδηση και αφορά την άμυνα. Σιγά σιγά προχωράει, ενισχύει και την άμυνα του ο Σίμος Μιλωνάς με το Σάκη Παγκούρα, με ένα παλιό στέλεχος που έχει παίξει τη γύρω περιοχή, είναι πολύ γνωστός από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας και δεν ξέρω κάποιες άλλες ομάδες, θα μας πει ο ίδιος. Αλέξανδρος Νησιόπουλος λέγεται και παίζει αμυντικό χαφ και center back. Καλώς ήρθες στην ομάδα του Αράχου. Καλώς σας βρήκα. Ποιες οι φιλοδοξίες σου με το που ήρθες στην ομάδα, τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, τα προσωπικά? Φυσικά τα όνειρά μας είναι να κάνουμε πρωταθλητισμό. Από εκεί και πέρα είναι μια καλή πορεία έχουμε στο νου μας. Βλέποντας και κάνοντας την πορεία θα δούμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Είστε η επιλογή του coach σίγουρα, έτσι από ό,τι διαστάνομαι. Έχετε πει κάτι μαζί, σου έχει πει, σου έχει εξηγήσει κάτι, τα σχέδιά του, τα σχέδιά σου? Δεν έχουμε συζητήσει κάτι για σχέδια και τέτοια. Ήρθε στην ομάδα, θέλει να κάνει μια καλή δουλειά, είδαμε ένα καλό κλίμα από τη διοίκηση και από ό,τι έχω ακούσει κιόλας και από το χωριό στηρίζει συνέχεια την ομάδα. Τώρα θα φανεί. Σου προκαλεί φόβο ότι παρόλο που η ομάδα είναι δυνατή, αλλά το χωριό είναι μικρό? Υπάρχει μια δυσαναλογία, δηλαδή μεγάλη ομάδα πάει να γίνει, αλλά σε μικρό χωριό. Σε φοβίζει καθόλου αυτό? Όχι, γιατί έχω μάθει καλά νέα ότι όλο το χωριό βοηθάει για την ομάδα και αυτό πιστεύω είναι πολύ καλό. Σε βλέπω αισιόδοξο, εύχομαι να συνεχίσεις δυναμικά, να βοηθήσεις την ομάδα, να επιτύχεις τους στόχους της. Τώρα, δίπλα μου έχω ξανά τον Παντελή τον Πετρίδη, βασικό εκπρόσωπο τύπου όλη τη χρονιά που θα συνεργαστεί και μαζί μας ό,τι αφορά την ενημέρωση και όλα τα σχετικά. Πώς βλέπεις την κίνηση αυτή ως εκπρόσωπος διοίκησης, Παντελή? Καταρχήν, λίγο να αρχίσω από εκεί που τελείωσε. Καταρχήν να καλωσορίσω τον Αλέξανδρο στην οικογένειά μας, έτσι. Η φήμη του που το συντροφεύει πρακτικά είναι γνωστή και γι' αυτό είναι και μέλος της οικογένειάς μας. Έτσι, έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη μας, γι' αυτό και σήμερα είναι παίκτης της ομάδας μας. Απλά θα ήθελα να πω ότι το μικρό χωριό, έτσι, έχει δείξει τη δύναμή του, φάνηκε, γιατί η ομάδα αυτή μετά από πολλά χρόνια που ήταν ανενεργή ξαναιδρύθηκε και κάθε χρόνο ανεβαίνει η κατηγορία. Ο κόσμος έχει δείξει έμπρακτα την αγάπη του και συνεχίζει να τη δείχνει. Και χθες και σήμερα ήταν εδώ πέρα, έτσι, και με τους φιλάθλους και με τον κόσμο. Οπότε είμαστε λίγοι, αλλά καλοί. Κάθε μέρα και έναν παίχτη παρουσιάζεται. Και είναι μόνο εκεί. Θέλω να πω, για πόσες μέρες ακόμα θα παρουσιάζεται, θα μας αφήσετε να πάμε διακοπές? Κοιτάξτε να δείτε, θα είναι καυτό καλοκαίρι. Ήδη ξεκίνησα να πιάσουμε από τον Μάιο, έχουμε μέλλον. Όταν θες να κάνεις μια ανταγωνιστική ομάδα που να κάνει μια σωστή πορεία, έτσι, με τις ομάδες που είναι σε αυτή την κατηγορία της Α1, που είναι μια φοβερή κατηγορία, με πολύ δυνατές ομάδες, πρέπει να δουλεύεις, πιστεύω, όπως δουλεύουμε εμείς. Και πιστεύω για αρχή το πάμε καλά. Βλέπω ότι η ομάδα βασίζεται σε σωστά πρότυπα οργάνωσης και προγράμματος. Και εκτός της, το πρόγραμμα που έχει και το σχέδιο, κάνει και σωστές κινήσεις, ορθές κινήσεις από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ξεκινάει τερματοφύλακα, αμυντικό, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο κάποιον χαφ ή επιθετικό. Όλα είναι υπό έλεγχο. Και την κατάλληλη στιγμή δεν μένει κάτι κρυφό, παιδιά. Όπως βλέπετε, εδώ είμαστε και το δείχνουμε και το παρουσιάζουμε και στον κόσμο μας. Έτσι, με οτιδήποτε καινούριο. Το ευχάριστο είναι ότι μιλάτε με έργα και όχι με τυμπανοκρουσίες και με πολλές φανφάρες. Μιλάμε με τον προπονητή μας, με σωστή καθοδήγηση και από τον προπονητή, γιατί αυτός χτίζει την ομάδα ο άνθρωπος. Προσπαθούμε να κάνουμε πράξη, να υλοποιήσουμε τα σχέδιά του. Για να του δώσουμε τα εργαλεία για να δημιουργήσει και να δουλέψει ο άνθρωπος και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Όλα κατανοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εύχομαι στον καθένα από το μετερίζει σας καλή επιτυχία. Πολλά σε όλο τον κόσμο, γιατί σήμερα το χωριό μας γιορτάζει Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έτσι. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε όλα ψυχά σε όλους τους γιορτάζοντες. Σαν Ποντιακή Νεολαία, έχουν τα χρόνια πολλά. Πολύ ωραία. Μέσω της κάμερας μας θα διαπεράσουμε τα χρόνια πολλά. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε σένα ως παίκτη και εσάς ως διοίκηση να συνεχίσετε το έργο που παράγετε. Και εσείς να συνεχίσετε, παιδιά, γιατί το έργο σας είναι πραγματικά πολύ καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Το μπαράζ των μεταγραφών συνεχίζεται για την Ποντιακή Νεολαία Αράχου. Κάθε μέρα που περνάει, θα λέγαμε, κλείνει και από έναν παίχτη. Χθες τερματοφύλακα, σήμερα αμυντικό. Δείχνει ότι η ομάδα κινείται σε πλάνο συγκεκριμένο, βάση τακτικής και όχι τυχαία. Οι κινήσεις γίνονται σωστά. Ξεκινάει από τερματοφύλακα, αμυντικό. Αύριο μεθαύριο, πού πάμε, coach? Σαν αμυντικούς. Και άλλους αμυντικούς θέλουν? Και άλλους αμυντικούς. Αρκετούς. Βασικά για τον παίκτη τον καινούριο που πήρατε,
Εύχομαι να, ό,τι καλύτερο, να δέσει μαζί σας. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά να μας πείτε λίγο για να μάθει ο κόσμος. Δηλαδή τη θέση του, η τεχνική στο παιχνίδι του, πόδι, αριστερό, δεξί κτλ. Ο Αλέξανδρος είναι καθαρά αμυντικός παίκτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αμυντικό χαφ. Τον είχα στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρες όταν πήραμε το πρωτάθλημα. Ήμασταν από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος. Το χαρακτηρίζει η δύναμη. Για την ηλικία του έχει και αρκετά καλή επαφή με το ποδόσφαιρο, με την μπάλα. Και πιστεύω ότι θα μας δώσει αξιόλογες και καλές λύσεις στην ομάδα. Να τολμούσα να ρωτήσω ως γενική ερώτηση. Πόσες ακόμα μεταγραφές περίπου εκκρεμούν και σε ποιες θέσεις? Το λιγότερο 10 μεταγραφές. Το πάτε πολύ μακριά δηλαδή το... Όχι, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλω να πιστεύω ότι 10 μεταγραφές θα γίνουν. Πολύ ωραία. Κάτι τελευταίο τώρα, γιατί τώρα μου ήρθε, τώρα μου γεννήθηκε η ερώτηση. Με τόσο πολύ νέο κόσμο, πόσο δύσκολο είναι για εσάς να φτιάξετε σύνολο όλους αυτούς τους παίκτες μεμονωμένα? Καθόλου δύσκολο. Θα πάρουμε παίκτες γνωσμένης αξίας που μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στο κάλεσμα που θα χρειαστεί από την ομάδα και πιστεύω ότι έχουν όλα τα εχέγγυα ποδοσφαιρικά και ψυχικά για να ανταπεξέλθουν, γιατί θα πάρουμε ποδοσφαιριστές που τους ξέρουμε, ξέρουμε που θα μας βοηθήσουν σε ποιες συγκεκριμένες θέσεις, οπότε δεν θα έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Από πλευρά μας να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, όπως σας ευχόμαστε και κάθε μέρα, αλλά ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας και ως ομάδα της περιοχής μας να πάει ώστε γίνεται καλύτερα στο νέο πρωτάθλημα. Να είστε καλά, το έχουμε και εμείς ανάγκη. Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, κάθε μέρα και μια μεταγραφή. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Κάθε μέρα θα μας καλείτε για ένα παίχτη? Τώρα είμαστε στην αρχή. Κάναμε 2 μεταγραφές προς το παρόν. Έχουμε στόχο και άλλες αρκετές ακόμα να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ομάδα. Δηλαδή η ομάδα σε σχέση με πέρσι είναι χρειάζεται τόσο πολύ ενίσχυση? Δηλαδή από το περσινό υλικό δεν θα μείνει κάτι να μας θυμίζει την περσινή ομάδα? Φυσικά και θα μείνει. Απλά θα κάνουμε προσθήκες για να δυναμώσει η ομάδα περισσότερο. Να σταθεί στην Α1. Το πλάνο της διοίκησης φαίνεται ότι είναι με πρόγραμμα. Έτσι ξεκινάτε από άμυνα και όσο πάει προς τα μπροστά. Πιστεύετε ότι πρέπει να πέσει πολύ βάρος και στην επίθεση φέτος? Σίγουρα θα χρειαστεί και επίθεση, αλλά νομίζω κυριότερα είναι ο τερματοφύλακες άμυνα και συνέχεια πέτει κέντρο επίθεση. Σίγουρα θα χρειαστεί και επίθεση. Δεν θα είμαστε μόνο στην άμυνα, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε να κάνετε το πρόγραμμά σας, τη δουλειά σας. Και τα λέμε λίγο συντόμως με κάτι καινούριο, κάποια καινούργια έκπληξη. Θα έχουμε καινούργια αρκετά. Ευχαριστώ πολύ.